Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που θα μας αναπτύξει το θέμα «Η κυκλική οικονομία σαν μέσο ανάπτυξης και επενδύσεων, σύγχρονες προσεγγίσεις, διαχείριση και τον ρόλο του πλαστικού». Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Και όπως είπατε, θα μιλήσω για την κυκλική οικονομία σαν μέσο ανάπτυξης και επενδύσεων, αλλά θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις που υπάρχουν για τη διαχείριση και το ρόλο του πλαστικού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας και ήδη έχουμε αρχίσει να το συζητάμε και στη χώρα μας και νομίζω είναι πολύ κρίσιμο γενικά όσον αφορά τη διαχείριση των ανακυκλωσίμων προϊόντων και τους στόχους που έχουν τεθεί για την ανακύκλωση γενικότερα, αλλά και για την εκτροπή των απορριμμάτων μέσω αξιοποίησής τους. Γενικά αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι υπάρχει μία αυξημένη ζήτηση για πόρους για τα επόμενα 20 χρόνια και βέβαια αυτή θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτά που είχαμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι αναπτύσσονται νέοι καταναλωτές μεσαίας τάξης. Έχουμε αυξανόμενα κόστη νέων προμηθειών και με το δεδομένο ότι αυξάνονται οι καταναλωτές της μεσαίας τάξης, αυξάνεται ιδιαίτερα και η ζήτηση για προϊόντα και θα πρέπει να καλυφθεί αυτή η ζήτηση των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε πόρους οι οποίοι σαφέστατα δεν είναι ανεξάντλητοι, οπότε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καλυφθεί η ζήτηση, να έχουμε αναπτυσσόμενη οικονομία, επενδύσεις και επιχειρηματικότητα και από την άλλη πλευρά να βρούμε έναν τρόπο να μην επιβαρύνουμε και το περιβάλλον. Είναι βέβαιο ότι πλέον οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αλλά και οι νέες νομοθεσίες οι οποίες έχουν επιβληθεί διεθνώς σαν απόρρια του φαινομένου του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων για μείωση των ρήπων, αλλά κυρίως οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες που αφορούν διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και τώρα πλέον όλο αυτό το βλέπουμε μέσα από την συνολική θεώρηση της κυκλικής οικονομίας, μας κάνουν να βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα και ιδιαίτερα τις βιομηχανίες, οι οποίες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές αλλά και να επιβιώσουν, θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους λειτουργίας. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αναπτύσσεται ιδιαίτερα η μεσαία τάξη και θα δούμε τα επόμενα χρόνια επιπλέον 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στη μεσαία τάξη, άρα με μία δυνατότητα να μπορέσουν να αγοράζουν και να καταναλώνουν προϊόντα. Το τι είναι η κυκλική οικονομία φαντάζομαι ότι έχει υποθεί σε προηγούμενες παρουσιάσεις. Πολύ σύντομα, γιατί βεβαίως το ξέρετε, ο παραδοσιακός τρόπος όλου του οικονομικού μας συστήματος ήταν ο γραμμικός. Δηλαδή, εξορίτω πρώτες ύλες, κατασκευάζω προϊόντα, διαθέτω τα προϊόντα στους καταναλωτές, τα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και μετά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, τα προϊόντα διατίθενται συνήθως σε χώρους ταφής. Δηλαδή, έμεναν στην ουσία χρησιμοποιήτα τα απόβλητα λογίζονταν ως πραγματικά απόβλητα. Τι είναι λοιπόν πλέον η σύγχρονη θεώρηση? Η σύγχρονη θεώρηση είναι αυτό που λέμε η κυκλική θεώρηση, δηλαδή σε όλες τις φάσεις τις προηγούμενες, ξεκινώντας από εξόρυξη, στην παραγωγή, αλλά και στη συνέχεια στη διάθεση του προϊόντος, στην κατανάλωση, θα πρέπει να υπάρχουν κύκλοι και να επιστρέφονται πίσω στις παραγωγικές διαδικασίες ό,τι περισσεύει και ό,τι λογιζότανε με την παραδοσιακή έννοια ως απόβλητο, ως απόρριμα, θα πρέπει να γυρνάει πίσω, να επιστρέφει είτε στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας είτε σε μια προηγούμενη φάση της διαδικασίας. Και μάλιστα η σημαντικά διαφορετική θεώρηση είναι ότι πλέον ένα προϊόν
μετά το τέλος του κύκλου ζωής θα πρέπει να μην θεωρείται ότι είναι απόβλητο, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις πρώτες ύλες ή τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται κατά 100%. Και ο τελικός στόχος βέβαια είναι, όπως γνωρίζετε, και είναι η ευρωπαϊκή πολιτική, άρα αυτή έχει έρθει και στην Ελλάδα και θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, πλήρης εκτροπή αποχητή χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι 100% αξιοποίηση, κλείσιμο όλων των χητή και δημιουργία υποδομών και παραγωγικών δυνατοτήτων τέτοιων, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιούν το προϊόν μετά το τέλος του κύκλου ζωής. Και να το αξιοποιούν πώς, είτε ως πρώτη ύλη, αλλά είτε και ενεργειακά. Και θα τα δούμε και στο κομμάτι του πλαστικού στη συνέχεια που θα εξειδικεύσω. Άρα λοιπόν δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα για την κυκλική οικονομία, αυτό διότι το είδατε και σε άλλες παρουσιάσεις. Αυτό όμως που πρέπει να πει κανείς είναι ότι όλα ξεκινάνε, ποια είναι τα βήματα για να μπορέσει κανείς να το επιτύχει αυτό, και αυτό το βλέπουμε βέβαια και στη βιομηχανία πλαστικού, είναι συντήρηση και επισκευή προϊόντων ώστε να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο σε κυκλοφορία με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. Είναι η επαναχρησιμοποίηση και η αναδιανομή αγαθών. Και βέβαια εδώ, και αυτό είναι σημαντικό και θα έρθω μετά όταν εξειδικεύσουμε και για τα πλαστικά προϊόντα, δημιουργία αγορών που να μπορέσουν και να απορροφήσουν τα τυχόν υλικά που πάνε για ανακύκλωση, αλλά και αγορών για δεύτερο χέρι, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων. Το άλλο είναι ανακαίνιση και ανακατασκευή αγαθών, ανακύκλωση. Εκεί περιλαμβάνεται πλήρης ανάκτηση υλικών, τα οποία πρέπει να το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, όχι μόνο στο manufacturing, αλλά και οπουδήποτε υπησέρχεται φύρα. Και βέβαια, μιλάμε τώρα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας που δεν είναι βέβαια του παρόντος και για τη βιομάζα και τα βιωτικά απόβλητα, όχι μόνο για τα τεχνικά προϊόντα. Το γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία είναι σαφές. Είναι σαφές διότι μέσω της κυκλικής οικονομίας θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους, να οδηγηθούμε σε αυτό που λέμε και συζητάμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι και το ζητούμενο της εποχής μας, και κυρίως αυτό το οποίο είναι ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Έλεν Μακάρθουρ, που είναι και αυτή από τους οποίους ξεκίνησε η έννοια της κυκλικής οικονομίας, η τρέχουσα ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αγαθών είναι σήμερα μόνο 4 έτη, και μετά από το τέλος του κύκλου ζωής μόνο το 40% όλων των υλικών επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται και διατηρεί, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, μόνο το 3% της αρχικής αξίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος, παράλληλα για ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, και βέβαια το κυριότερο είναι αυτό που λέμε διατήρηση της αξίας. Δηλαδή θα πρέπει μετά το τέλος του κύκλου ζωής, και γι' αυτό νομίζω ότι θα το είχατε ακούσει και σε προηγούμενη παρουσίαση, όλα ξεκινάνε από το σχεδιασμό του προϊόντος. Η κυκλική οικονομία πλέον, και ιδιαίτερα και στα πλαστικά προϊόντα, θα πρέπει να οδηγήσει τις εταιρείες στο να σχεδιάσουν με διαφορετικό τρόπο τα προϊόντα τους. Με άλλα λόγια, στη φάση του σχεδιασμού θα πρέπει να επιλεγούν τα υλικά τα οποία είναι αυτά τα οποία μπορούν μετά να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν πλήρως, τον τρόπο συναρμολόγησης του προϊόντος ώστε να μπορεί 100% να αποσυναρμολογηθεί και με εύκολο τρόπο ένα προϊόν, ώστε να μπορέσουν μετά να αξιοποιηθούν οι πρώτες ύλες, και βέβαια να μπορούν και να επισκευάζονται έτσι ώστε να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής τους. Το ότι η κυκλική οικονομία έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, αυτό είναι δεδομένο. Όπως επίσης είναι δεδομένο ότι τελικά, εφόσον υλοποιηθεί στην πράξη η κυκλική οικονομία, όχι μόνο θα έχουμε οικονομικά ωφέλη, όχι μόνο θα έχουμε περιβαλλοντικά ωφέλη, αλλά κυρίως
θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Γιατί θα αναπτυχθούν καινούργια επαγγέλματα, καινούργιες βιομηχανικές, παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους που μας τίθενται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κυκλική οικονομία. Και ο βασικός στόχος είναι τι, να κλείσουν και οι χιτοί. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να φτάσουμε 50% ανακύκλωση, για παράδειγμα, και εκτροπή 70% από τους χιτά. Καλά, δεν συζητάμε για το τι γίνεται στην Ελλάδα, επειδή είναι αρκετοί Έλληνες μέσα στο ακροατήριο. Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την ανακύκλωση, βρισκόμαστε στο 18%. Και μάλιστα έχουμε μείνει σταθερά στο 18% τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν. Αν και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, ήταν εδώ ο κ. Ραζής, ο οποίος παρουσίασε κάποια πράγματα. Όμως υπολοιπόμεθα πάρα πολύ του στόχου του 50% μέχρι το 2020. Και βέβαια, όσον αφορά την εκτροπή, το 20% μόνο αξιοποιείται, δηλαδή κατά βάση με ό,τι έχουν κάνει τα συστήματα ανακύκλωσης. Και το άλλο 80% καταλήγει σε χιτά, όταν ο στόχος θα ήταν μόνο το 30% να καταλήγει σε χιτά μέχρι το 2020. Και βέβαια, δεν λέμε πέραν αυτού, ότι στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Απορριμμάτων, προβλέπεται όχι μόνο ανακύκλωση 50%, αλλά και, αν δεν κάνω λάθος, 70% ή 75%, δηλαδή ένας στόχος υπέρμετρα φιλόδοξος που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Γι' αυτό εγώ θα μιλήσω και θα δώσω και κάποιες προτάσεις στη συνέχεια για το τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει. Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κυκλική οικονομία. Βλέπει κανείς ότι με την πάροδο των ετών, αν είχαμε ανάπτυξη της οικονομίας business as usual, που φαίνεται πάνω, θα αυξανόταν αντίστοιχα και η ζήτηση για πρώτες ύλες. Αν όμως έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας και του καταναλωτισμού με βάση τα νέα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας, θα πηγαίναμε σε αυτό τη γραμμή, τη διακεκομένη από κάτω. Άρα τι βλέπουμε? Ότι όχι μόνο αναπτύσσεται, υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί η οικονομία, να αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά παράλληλα έχουμε και τη δυνατότητα να μειώνουμε, όχι μόνο να μην καταναλώνουμε περισσότερες πρώτες ύλες, αλλά και να μειώνουμε την κατανάλωση πρώτων υλών. Για να δούμε λοιπόν τώρα κάποια πράγματα και για το πλαστικό, γιατί νομίζω ότι αυτό σας ενδιαφέρει και άμεσα. Και βέβαια εσείς όλοι γνωρίζετε το πρόβλημα και τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του πλαστικού και των πλαστικών προϊόντων. Θα αναφέρω μερικά βασικά σημεία που νομίζω ότι συνοψίζουν την υφιστάμενη κατάσταση. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των πλαστικών είναι δεδομένο ότι θα συμβάλλει στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, είναι δεδομένο. Επίσης δεδομένο και πάρα πολύ σημαντικό στη λύση του προβλήματος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες για την ανακύκλωση των πλαστικών, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουμε υψηλού επίπεδου ανακύκλωση και κυρίως διαχωρισμό, και επίσης και καινοτόμα πλαστικά προϊόντα πολλαπλών χρήσεων και εύκολα ανακυκλώσιμων. Άρα λοιπόν και εντωμεταξύ η χημική βιομηχανία και η βιομηχανία πλαστικών προϊόντων αναπτύσσεται ραγδαία με καινοτομίες. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι η συλλογή και η ανακύκλωση των πλαστικών υλικών αποτελεί πρόκληση. Γιατί? Διότι όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, σχετικά πρόσφατα η Κίνα πήρε την απόφαση να μην δέχεται πλέον ανακυκλώσιμα υλικά όλων των ειδών, και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην απορρόφηση του υλικού. Και μάλιστα ένα επιπλέον πρόβλημα, διότι τα συστήματα διαχωρισμού, λέω σε εισαγωγικά, είχαν επαναπαυτεί με την έννοια του ότι λόγω της Κίνας δεν ήταν υποχρεωμένα να πετύχουν πολύ υψηλού επίπεδου διαχωρισμό και υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα προϊόντα, ιδιαίτερα πλαστικού, και διαχωρισμό στα επιμέρους είδη, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο πλαστικό, ότι δεν μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει αν δεν το διαχωρίσει.
Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία αξιοποίησης του πλαστικού που συλλέγουμε, που ακόμα και τώρα το διαχωρίζουμε σε επιμέρους είδη, όμως υπάρχει δυσκολία στην απορρόφησή του. Επίσης, είναι μικρά τα ποσοστά αποτελεσματικής ανάκτησης και αξιοποίησης του πλαστικού ως δευτερογενούς καλής ποιότητας διαχωρισμένου υλικού. Δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερες οι ποσότητες που διατίθενται από τη δυνατότητα την παραγωγική να μπορέσει να απορροφήσει αυτό το υλικό. Βέβαια, η τεχνολογία εκεί βοηθάει πάρα πολύ. Και στη χώρα μας τι γίνεται? Το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών καταλήγει δυστυχώς σε χυτά, όπως βέβαια και τα περισσότερα απορρίμματα και πολλά ανακυκλώσιμα προϊόντα. Και σε ένα μεγάλο βαθμό γίνεται και ανεξέλεγκτη απόρριψη και ιδιαίτερα απόρριψη της θάλασσας. Το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει δυσκολία στην απορρόφηση δευτερογενούς υλικού, όπως είπαμε. Όμως η χημική βιομηχανία, σε συνεργασία με τη βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών, αναπτύσσει νέες εφαρμογές συνεχώς, η ευρωπαϊκή βιομηχανία, και γενικά βλέπουμε μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες στη διάθεση των ανακυκλωμένων πλαστικών. Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Ποια είναι όμως τα συστατικά, αν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι η ανακύκλωση είναι η λύση? Που αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρώτο είναι η δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων διαλογής στην πηγή. Το δεύτερο και το σημαντικότερο ίσως είναι ενημερωμένοι και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες που να μπορούν να συνεισφέρουν στην ανακύκλωση με αποτελεσματική διαλογή και ενεργό συμμετοχή, οι οποίοι μέσω και της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης να μπορούν να αναγνωρίζουν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη της ανακύκλωσης. Και βέβαια αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, μια αγορά απορρόφησης των ανακυκλωσίμων προϊόντων με δυνατότητα να παράγει κέρδος από τα ανακυκλώσιμα. Ποιες θα ήταν οι προτάσεις, τώρα και ερχόμαστε, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να καθυστερήσω λιγάκι, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις είναι πολύ σημαντικές για την αξιοποίηση του πλαστικού. Το πρώτο είναι η πρόληψη. Ξεκινάμε από το σχεδιασμό του προϊόντος. Πρόληψη της παραγωγής πλαστικών μη οικολογικών αποβλήτων. Ήδη από το σχεδιασμό του προϊόντος θα πρέπει, όπως λέει και η κυκλική οικονομία, να σχεδιάζονται τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους να μπορέσουν να αξιοποιούνται. Υπάρχει η εφαρμογή, όπως γνωρίζουμε και στη χώρα μας, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μίας χρήσης. Αυτό είναι ένα πετυχημένο μοντέλο με την έννοια του ότι δίνει το χρόνο στους παραγωγούς και υπάρχουν κάποια οικονομικά κίνητα. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί κανείς αυτό αποτελεσματικά, να μεταβεί σε άλλα προϊόντα παραγωγής στον τομέα της σακούλας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αλλά εδώ υπάρχει μια νομοθετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείχνει το δρόμο, ότι δηλαδή θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα, παραγωγή, το δεύτερο σημαντικό είναι, εντάξει, σχεδιάζουμε διαφορετικά, έχουμε την πρόληψη, μετά τι κάνουμε με το δευτερογενές υλικό? Θα πρέπει να παραχθεί δευτερογενές υλικό πλαστικού υψηλής ποιότητος μετά την ανακύκλωση, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, να γίνεται σωστός διαχωρισμός και να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Αυτό μπορεί να γίνει με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, με χρήση νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης, με διαλογή σε μονάδες βιολογικής, μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και στα ΚΔΑΗ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για το παραγόμενο υλικό. Και βέβαια, δημιουργία και τόνωση της αγοράς απορρόφησης του υλικού με παροχή κινήτρων, ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών πλαστικού με οικολογικά χαρακτηριστικά και προϊόντα πλήρως ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα. Από εκεί και πέρα όμως, όσο και να προχωρήσουμε την ανακύκλωση, εγώ νομίζω ότι η τελευταία λύση είναι η ταφή βεβαίως, οπότε θα πρέπει πλαστικά τα οποία δεν δύναται να ανακυκλωθούν ή παραμένουν μέσα στο οικονομικό και παραγωγικό σύστημα, θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σαν RDF, σαν εναλλακτικό καύσιμο. Όπως ίσως ξέρετε, το RDF είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο με
που μπορεί να φτάσει να έχει και πολύ υψηλή θερμογονοδύναμη, που εκτός από το πλαστικό μπορεί να έχει και χαρτί, και μεικτό χαρτί και άλλα υλικά υψηλού θερμογόνου δύναμης. Αυτό μπορεί να παραχθεί ακόμα και στα κδάη, αυτό που βλέπουμε στα κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης υλικών στον μπλε κάδο, βλέπουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό όχι μόνο πλαστικού αλλά και άλλων ανακυκλωσίμων προϊόντων που είναι σε πρόσμιξη και με απορρίμματα, τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω. Οπότε η μόνη λύση που υπάρχει είναι είτε θα πάνε για ταφή, είτε θα πάνε ως εναλλακτικό καύσιμο για να μπορέσει κανείς να τα αξιοποιήσει. Και υπάρχουν βέβαια και άμα λέμε να τα αξιοποιήσει σαν εναλλακτικό καύσιμο, εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Η μία είναι η συναποτέφρωση, είτε σε τσιμεντοβιομηχανίες, είτε σε άλλες βιομηχανίες. Και βέβαια υπάρχουν και νέες τεχνολογίες όπως η εθανόλη, η παραγωγή εθανόλης από κλάσμα RDF. Και επίσης υπάρχουν και ακόμα νέες τεχνολογικές δυνατότητες όπως ανάκτηση ελαίου μέσω πυρόλυσης πλαστικών ειδών κτλ. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει. Και πολύ γρήγορα να πούμε και για το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πιστεύω ότι υπάρχει και άλλη ομιλία που θα αναφερθεί σε αυτό. Υπάρχει τεχνολογία και εδώ η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν αποτελεσματικά συστήματα συλλογής τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να συλλεχθούν αυτά τα απόβλητα μέσα από τις θάλασσες. Βέβαια παράγονται πάρα πολλά απόβλητα, ο στόχος είναι βέβαια να μην απορρίπτονται τέτοια απόβλητα, αλλά ακόμα και αυτά που βρίσκονται μέσα στις θάλασσες μπορούν να συλλεχθούν με ειδικό τρόπο.